жить дом. У меня не хватает нервов. Они ругаются все время. Да, я в опасности. Резня, я тебе говорю. Будь я шлюха. На красной площади была бы опасности в Минске. Και τώρα δηλαδή τι σκέφτεστε να κάνετε? Προς το παρόν θα πάω στον Κωνσταντίνο και θα του πω να αναλάβει τις ευθύνες του. Τις ευθύνες μου, ποιες ευθύνες μου? Όσον αφορά στη δουλάρα σου, γιατί στο λέω, σιδεροδέσμια θα φύγω από εκεί μέσα. Καλά, και γιατί μάλλον? Δεν ξέρω, δεν μου λέει. Το μόνο που ξέρω είναι πως μου το έχει κάνει το Μαρκορέικο αγνώριστο. Εγώ, όπως γνωρίζεις, έχω τριών ειδών έπιπλα. Κλασικά, μοντέρνα και άνετα. Τώρα προσθέθηκαν και τα παραδοσιακά. Ευτυχώς δεν τα έχει φέρει ακόμα. Με προετοιμάζει με κάτι τζευραέδες και κεντήματα που μου έχει γεμίσει το σπίτι. Και να ήταν σκαραγκούνα, σε πάει στα κομμάτια. Από τη λαϊκή, από τους Ροζοπόντιους πήγε και μου τα πλήρωσε χρυσάφι. Βγάλτε κι εσύ. Δεν το προσπάθησα. Μόλις με είδε μου είπε πως αν το ξανακάνω θα μου κουβαλήσει στο σπίτι κάτι Ρώσους που έχουν τον τρόπο να μου αλλάξουν τα γούστα. Ακούς γλώσσα? Καλά, έχετε πει και χειρότερα. Από το άλλο που μου είχε καταντήσει το αρχοντικό ψαρογορά, κάθε μέρα ψάρι. Ούτε ο Κάπτεν Ίγκλο να ήμουνα. Να φανταστείς, έχουμε να φάμε κρέας από την υποτίμηση, όχι τίποτα άλλο. Να νομίζει και ο Χασάπης ότι έχουμε οικονομική δυσπραγία, να κυκλοφορήσει, να δεις για πότε θα δίνω τα νηπικά. Για 100.000 και με δώσεις. Καλά τώρα, λίγο ψάρι παραπάνω δεν θα σας κάνει κακό, θα σας καθαρίσει και από τις τοξίνες. Ορίστε, κύριος Μποντιλάιν. Εδώ σου λέω, βρε, έχει τσακωθεί με όλους τους προμηθευτές. Τους κρατάει με τις ώρες για να τσεκάρει τις αποδείξεις, αν την κλέβουνε, και μετά τους αρχίζει τις μηνύσεις. Α, γι' αυτό σε βρήκα προχθές στο τμήμα. Ναι, η βλαμένη. Πήγε και έδιρε έναν τύπο που μας χτύπησε την πόρτα γιατί τον πέρασε για κλεφτρόνη. Και ο άνθρωπος έκανε έρανο για τη διεθνή αμνηστία. Απίστευτη. Αυτό μου είπανε και χθες στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλείας που πήγε και παρέδωσε έναν κούρδο γιατί τον πέρασε για λαθρομετανάστη. Η γενιτσοχωρήτησα. Καλά, και εσύ τι ανακατεύεσαι? Εδώ σου λέω, παιδί μου, έχει κηρύξει στρατιωτικό νόμο στο σπίτι. Προχτές ανακάλυψε τη φραγή του από κωδικοποιητή και έκοψε τις τσόντες. Δύο ώρες έκανα να την ηρεμήσω τη μαρούσκα. Δεν λες που έχεις κάποιον για να σου κρατάει λίγη παρέα? Παρέα, χρυσό μου, είναι να συζητάς με τον άλλον. Αυτή μιλάει από μόνη της. Όλη την ώρα, συνεχώς, χωρίς τελεία και το χειρότερο, χωρίς θέμα. Είναι τρελή σου λέω! Αν θες να δεις την Αντιγόνη σου σε σοβαρό θέατρο και όχι μονόπρακτο σε ασάνσερ, κανόνισε να έρθει σπίτι να πάρεις τη δουλάρα σου.